Την ώρα που έχουν ήδη ξεκινήσει οι εργασίες στα δύο παλιά κτίρια του Λόχου Τεχνικών Υπηρεσιών στο στρατόπεδο Ασημακοπούλου, τα οποία ήδη έχει αποφασιστεί από το συντονιστικό όργανο διαχείρισης του προσφυγικού ότι θα μεταβερθούν οι περίπου 235 πρόσφυγες και μετανάστες που διαμένουν στο κέντρο φιλοξενίας στην Άσπρη Άμμο, οι κάτοικοι στην περιοχή του Περιγαλίου συνεχίζουν να εκφράζουν έντονα την αντίθεσή τους στη μετακατάσταση των προσφύγων. Και αυτό φάνηκε και σε ρεπορτάζ το οποίο προβλήθηκε λίγες μέρες νωρίτερα από την τηλεόραση του Σέντερ. Άλλωστε, δεν ήταν η πρώτη φορά που τα μέλη του Εξορεστικού Συλλόγου Περιγαλίου Καβάλας ο Άγιος Τρίφωνας έδωσαν παρουσία στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, καθώς επίσης εξέφρασαν τη διαμαρτυρία τους μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Θα ανεβαίνουν πάνω στα ντουβάρια, θα κάνουν, θα κάνουν. Δεν ξέρω. Όχι ότι δεν τους λυπάμαι τους ανθρώπους αυτούς. Είναι δυνατόν. Και αυτοί άνθρωποι είναι. Αλλά ξέρω εγώ, μέσα στα σπίτια μας τώρα. Λέμε ότι έχουμε δημοκρατία, αλλά δεν βλέπουν να εφαρμόζονται. Και αν δεν εφαρμοστεί, θα την εφαρμόσουν οι κάτοικοι του Περιγαλίου. Όχι, όχι, δεν πρέπει να υλοποιηθεί. Είναι μέσα στις πόρτες μας. Από την άλλη, τα νεότερα έχουν να κάνουν ότι η κυβέρνηση πλέον δίνει οριστικό τέλος στο χώρο φιλοξενίας προσφύγων στην περιοχή της Άσπρης Άμμου, μιας και προετοιμάζει, όπως είπαμε, τη μετακατάστασή τους στο στρατόπεδο Ασημακοπούλου. Αυτό είναι το συμπέρασμα της σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα και στην οποία συμμετείχαν οι βουλευτές Γιώργος Παπαφιλίππου και Δημήτρης Εμμανουηλίδης, αλλά και σειρά κυβερνητικών στελεχών. Έχουν μείνει γύρω στα 230 άτομα, η πλειονότητα είναι Σύριοι, δύο οικογένειες είναι Ιρακινών και μία οικογένεια Πανεσκηνίων. Αυτοί οι άνθρωποι πηγαίνουν τρεις φορές περίπου την εβδομάδα μέσω της ΥΠΑ της Αρμοστίας στην Αλεξανδρούπολη για αίτηση ασύλου και από εκεί και μετά πάλι η ΥΠΑ της Αρμοστίας φροντίζει ευπαθείς ομάδες να μεταφέρουν σε Θεσσαλονίκη και σε Αθήνα σε ξενοδοχεία για να έχουν καλύτερες συνθήκες διαβίωσης. Οι περισσότεροι από αυτούς φεύγουν είτε Γαλλία, είτε Γερμανία, είτε Ολλανδία μέχρι στιγμής. Περιμένουμε δύο αφήξεις από οικογένειες οι οποίες μένουν στις κατοικίες στην Καβάλα να έρθουν στο ΚΑΜ, γιατί έχουν διαπιστώσει ότι μέσα του ΚΑΜ φεύγουν ευκολότερα, γίνονται γρηγορότερα οι αιτήσεις τους για άσυλο. Όσον αφορά το θέμα της μετακατάστασης των προσφύγων από τον καταβλισμό στο στρατόπεδο Ασημακοπούλου, ποια είναι τα νεότερα? Όχι, επειδή η ημερομηνία δεν υπάρχει, γίνονται κάποιες εργασίες, αλλά από εκεί και μετά ακριβή ημερομηνία δεν έχουμε. Σύμφωνα με κυβερνητικές εκτιμήσεις, η μεταφορά των προσφύγων στο στρατόπεδο Ασημακοπούλου αναμένεται να ολοκληρωθεί στις αρχές του Αυγούστου. Στο μεταξύ, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι στο περιθώριο των εκδηλώσεων για τα 100 χρόνια αεροπορικής ιστορίας της Τάσου, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Πάνος Καμένος ερωτήθηκε για την απόφαση που ελήφθη από το συντονιστικό όργανο για τη διαχείριση του προσφυγικού για τη μετακατάσταση στο στρατόπεδο Ασημακοπούλου των προσφύγων μεταναστών που παραμένουν μέχρι και σήμερα στο κέντρο φιλοξενίας της Άσπρης Άμμου. Αξίζει βέβαια να τονιστεί και να σημειωθεί ότι ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Πάνος Καμένος λίγο καιρό πριν δήλωνε από το ίδιο σημείο, δηλαδή από την Τάσο, ότι δεν θα δημιουργηθεί ποτέ στην Καβάλα κάποιο κέντρο φιλοξενίας. Οι δηλώσεις του βέβαια διαψεύστηκαν γιατί στην πραγματικότητα έγινε το εντελώς αντίθετο. Αυτά είναι όλα τα θεωρήματα που ανέλαβε μόνο η τρίτη στρατιά. Πώς θα δούμε, κύριε Υπουργέ, άλλους τέτοιους κόκκινους κύκλους? Πού θέλω να δείτε. Δεν θα δούμε. Όσο και φωνάζει η Χρυσή Αυγή, δεν σας την κάνουν.